Ναι, η Ένωση σε δεύτερη φορά τώρα κάνει μια διανομή διατηρητηρίων από το φυτόριό της. Όπως και την προηγούμενη φορά θα μοιραστούν 2.000 μαστιχόδεντρα, τους παραγωγούς των 20 συνεταιρισμών μας. Έγινε μια κλήρωση στο Συμβούλιο της Παρασκευής. Η κλήρωση έγινε ως εξής. Καταρχήν έγινε ένα συνεταιρισμό με βάση τη δυναμικότητα του κάθε συνεταιρισμού. Να σας δώσω χαρακτηριστικά ότι στον Άγιο Γιώργη είναι 4 μαστιχοπαραγωγοί που θα πάρουν από 10 εντρίλια, στα Αρμόλια 13, στη Βέσα 1, στο Βουνό 15, στην Ελλάδα 6 και το καθεξής. Οι μαστιχοπαραγωγοί που είχαν πάρει στην προηγούμενη διανομή εξαιρέθηκαν για να μην υπάρχουν αδικίες και ως εκ τούτου τις επόμενες μέρες οι μαστιχοπαραγωγοί οι οποίοι πληρώθηκαν και ήταν τυχεροί θα ειδοποιηθούν για να παραλάβουν τα εντρίλια τους. Πρέπει να πω ότι αυτό θα ξαναγίνει. Οπότε δεν πρέπει να κάνει παράπονο γιατί την επόμενη φορά θα είναι ακόμα πιο λίγοι αυτοί που θα μπουν στην κληροτίδα. Οπότε θα πάρουμε κάποια στιγμή όλοι αυτό το οποίο του αναλογεί. Τώρα, πέρα από αυτό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είναι έτοιμη η συγκεκριτική έκθεση για την τροπολογία η οποία αφορά τις εκλογές των αντιπροσώπων. Μας στάθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα αυτό θα γίνει νόμος του κράτους και θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα το οποίο μας είχε απασχολήσει τις προηγούμενες εβδομάδες.